διαιτησία, δεν θέλω να με ρωτήσετε, ξέρετε πολλά χρόνια ότι η διαιτησία είναι το τελευταίο πράγμα που θα μίλαγα ποτέ. Εδώ πέναλτι να πούμε! Όλη η Ελλάδα το είδε! Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά! Δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησία, αλλά ήταν καθαρό πέναλτι. Ήταν 3 μέτρα μέσα στην περιοχή, ήταν και στην καροτίδα έφτασε το τάκι. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά! Θα πάει έτσι το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά! Κάμω τι μπάλε παίξαμε, ρε φίλε, και μα φάξανε! Τα κοράκια! Το σέντερφορ μα δώσε νηπιαγωγείο τελευταία φορά πήρε πάντα πέναλτι. Σφαγή του δράμα, αλήθεια. 3-0 από τα αποδυτήρια, αυτό μου είπε χθες το βράδυ. Μου είπε βάλε τον Καστόλο αριστερά και τους πατήσετε. 2 μπαλάκια πέταξε. Sunday, γίνεται να χάσουμε ενώ παίζουμε Κυριακή. Την προηγούμενη φορά Κυριακή παίξατε και φάγατε 3 μπαλάκια. Σας παρακαλώ κυρία μου, πάρτε τον έξω. Είναι Σιριζέος αυτός, δεν πιστεύει. Η Παναγία θέλει να σε δοκιμάσει μερικές φορές, κατάλαβε το. Κύριε Βασίλη, θα με έναν από τους παίκτες σας σε ένα κοντινό πλάνο να βλασφημά τα θεία. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Στα φιλικά, όπως όλοι γνωρίζετε, μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Ξεκινήσαμε με ένα γκολ από τα αποδυτήρια. Με ένα σουτ τηλεγράφημα. Εκεί που γαμιούνται οι αράχνες. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Ο Δαβίδ κέρδισε τον Γολιάθ. Η μπάλα είναι πόρνε. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλα τα παιχνίδια κρύβουν τις παγίδες τους. Δεν έχει τελειώσει ποτέ το παιχνίδι μέχρι να τραγουδήσει η χοντρή κυρία. Είναι μια βατή κλήρωση. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. 11 εμείς. 11 αυτοί, αλλά στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Μα δεν είστε Γερμανός, κύριε Τσακόζη. Μα γι' αυτό δεν κερδίσαμε. Πούτσα. Κάποιες αποφάσεις διαιτησίας ήταν λίγο περίεργες. Πέναλτι μου. Δεν μας δώσαν και ένα πέναλτι. Κάτσο, μαλακία. Παρ' όλα αυτά δώσαμε το 110%. Να πεθάνει το πρωί. Δεν θα μιλήσουμε για διαιτησία. Ποιο κοροϊδεύεται ρε. Una mattina mi sono rialzato. Oh bella ciao. Viva la rivoluzione. Ergati a Cuba, sono nome di Cucciuba. KKE, to coma sulla E. Να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου στον αξιότιμο μεγάλο επενδυτή της ομάδας για τους παιχταράδες που έχει φέρει. Προεδράρα μας λοιπόν, που έχει χτίσει αυτό το ναό που βλέπετε εδώ πέρα. Χάρη σε αυτόν βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο και δεν είστε έξω. Ψαγιάζει στο κρύο και στη βροχή. Δεν υπάρχει κανείς παραπονεμένος στα αποδυτήρια. Πίνουμε νερό στο όνομά του. Ο Θεός να μου κόβει μέρες, θα του δίνει χρόνια. Αν δεν ήταν αυτός, όλοι οι παίχτες μας που βλέπετε τώρα χαμήνια στους δρόμους θα ήταν. Ανθρώποι μας έκανε. Γαλαντόμος. Ένα του ζητάμε, ένα μας δίνει. Αλλά αυτό το ένα μας το δίνει με την ψυχή του. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Έξω η μίζερη από εδώ. Καλησπέρα σας, από το κανάλι 3 είμαστε. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Μπακάλι, είμαστε... Το όνομά σας πρώτα θα λέω. Γιώργος Τζιφιόγκος. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Το κανάλι 3. Όχι, από το κανάλι 4 είμαστε. Επόμενη ερώτηση. Τι έχετε να πείτε για το Center Force σας που σερνότανε σήμερα στο γήπεδο. Το όνομά σας. Νίκος Ματσαμπλιόκος. Ωραία, Νίκος Ματσαμπλιόκος, σημείωσε. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσω. Από πού είστε, από ποιο μέσο, όνομα δεν έχετε. Όρφανο είστε! Λουμπεν TV λέγεται. Αυτή η αριστερή. Τι σαμπουάν χρησιμοποιείτε για τα μαλλιά σας. Μα αυτή την γαράφλα σε γαμάω. Καλησπέρα, coach. Έλα, Νικολάκη μου, τι έγινε. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα. Έχω μία παραγγελία, ένα συν ένα, για την πιτσαρία στην γωνία. Πάρε μία πεπερώνη και μία χωριάτικη. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, coach. Ας καλά.